Συνάδελφε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Όπως είπε και ο συνάδελφος, το εργατικό κέντρο παίρνει μια πρωτοβουλία ξεκινώντας εδώ από το νότιο διαμέρισμα, το οποίο είναι μια πληττόμενη περιοχή, μια εργατική περιοχή, και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε από εδώ αυτές τις σκέψεις με φορείς, σωματεία, εργαζόμενους, για να μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνουμε το επόμενο διάστημα εμείς η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι, να μπορέσουμε να συγκροτηθούμε, να οργανωθούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό που έχει έρθει και αυτό που θα έρθει, γιατί πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Βλέπουμε ότι η ακρίβεια τσακίζει τα λαϊκά εισοδήματα. Βλέπουμε την κάθε μέρα που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, μέρα με τη μέρα, βλέπουμε τα πιο απλά προϊόντα που είναι αναγκαία για να μαγειρέψει η νοικοκυρά στο σπίτι, να φάει η οικογένεια, η λαϊκή οικογένεια, τα μακαρόνια, τα φρούτα, τα προκυπευτικά, αυξάνονται με λιγιώδεις ρυθμούς. Από την άλλη, η μάστιγα της ενέργειας, κάτι που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, βέβαια και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, όταν έριξαν την ενέργεια στο χρηματιστήριο, όταν μας είπαν για πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα, και ξέρουμε πολύ καλά ότι όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο για να αυξηθούν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και δεν το λέμε, το βλέπουμε κάθε μέρα. Αυτός που δεν το βλέπει ή εθελοτυφλή ή δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Κάθε μέρα βλέπουμε ότι αυτά που λέμε εμείς στο εργατικό κέντρο, ο Δήμος, άλλοι φορείς, βλέπουμε ότι στην πράξη ισχύουν. Δεν είναι απλά λόγια για να τα λέμε. Η ζωή μας έχει γίνει δύσκολη. Οι μισθοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι συμπιεσμένοι προς τα κάτω, συμπιέζονται, με αποτέλεσμα την ακρίβεια όσον αφορά τα τρόφιμα, την ενέργεια, τα καύσιμα. 2,40 περίπου έχει φτάσει η βενζίνη εδώ στην Πάτρα, η απλή, για να μπορέσουμε να βάλουμε στο αυτοκίνητο. Βλέπουμε κάθε μέρα λοιπόν ότι ο συνδυασμός αυτός, ο φωνικός εισαγωγικά συνδυασμός, από τη μία πλευρά οι αυξήσεις σε τρόφιμα, ενέργεια, καύσιμα, από την άλλη πλευρά οι συμπιεσμένοι μισθοί, κάνουν τη ζωή μας δύσκολη, αφόρητη. Κάθε μήνα τα λαϊκά νοικοκυριά, οι εργατικές οικογένειες διαλέγουν τι θα μπορέσουν να πληρώσουν και τι θα αφήσουν πίσω. Σου λένε τον ένα μήνα θα πληρώσω το τηλέφωνο, τον άλλο τη ΔΕΗ, μετά κάποια άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση μέσα σε ένα μήνα να γίνουν πληρωμές στην ενέργεια, στα τρόφιμα, σε οτιδήποτε αφορά την λαϊκή οικογένεια. Γι' αυτό λοιπόν παίρνουμε την πρωτοβουλία, ξεκινάμε από εδώ σήμερα. Πιστεύουμε ότι θα κάνουμε μια δουλειά η οποία θα φέρει αποτέλεσμα. Θα βοηθηθούν οι οικογένειες, οι λαϊκές, οι εργατικές, για να αντιμετωπίσουμε αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα, δυστυχώς, να δυσκολεύει τη ζωή μας. Και συνδυασμό φυσικά και με τον πόλεμο που υπάρχει στην Ουκρανία και με την ένταση που επιχειρείται στην περιοχή μας, μεταξύ μες στο Αιγαίο. Άλλη μια φορά καταλαβαίνουμε πώς παίζεται το παιχνίδι για να την πληρώσει ο ελληνικός λαός, τα παιδιά του λαού, και να κερδίσουμε πάλι αυτοί οι μεγαλοπιχειρηματίες που είναι από τη μια πλευρά του Αιγαίου και από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, γιατί το παιχνίδι αυτοί το κάνουν και άλλοι εκτελούν. Κάνουμε αυτή την προσπάθεια λοιπόν, χαιρόμαστε που είσαστε εδώ απόψε. Θα το συνεχίσουμε αυτό, δεν θα σταματήσουμε εδώ την πρωτοβουλία αυτή. Θα γίνει, όπως είπε και ο συνάδελφος, μια επιτροπή. Θα το αντιμετωπίσουμε και πρακτικά το ζήτημα και όχι μόνο στο θέμα διαπιστώσεων.